Άλλοι δύο απεργοί πείνας μεταφέρθηκαν το μεσημέρι στο νοσοκομείο με χαμηλή πίεση. Σε οριακό επίπεδο έχει φτάσει η κατάσταση της υγείας όλων όσων διαμένουν στο οίκημα Ιπατία, αλλά και των απεργών πείνας στο εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης μετά από 31 μέρες απεργία πείνας. Έκκληση προς τους μετανάστες να σταματήσουν την απεργία απίφθινε ο Γιάννης Ραγκούσης, επισημένοντας ότι το εξάμηνο καθεστώς ανοχής, όπως προβλέπει ο νόμος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, είναι μονόδρομος για τους μετανάστες. Ούτε πρόκειται ούτε μπορεί να γίνει καμία απολύτως διακριτική μεταχείριση. Καμία απολύτως εξαίρεση. Να δώσει άδεια παραμονής στους 300 απεργούς πείνας. Αυτό είναι όρος αδιαπραγμάτευτος. Πανεπιστημιακοί και συγγραφείς από το εξωτερικό, όπως ο Γάλλος φιλόσοφος Ετιέν Μπαλιμπάρ, ο σκηνοθέτης Κεν Λόουτς και ο θεατρικός συγγραφέας Ντάριο Φο, στηρίζουν με τις υπογραφές τους τον αγώνα των απεργών. Αλλά και διακεκριμένοι Έλληνες με την παρουσία τους τόνισαν πως το θέμα της νομιμοποίησης πρέπει να γίνει μάχη όλων των διανοούμενων. Μάλιστα, ο πανεπιστημιακός Κώστας Δουζίνας απευθύνθηκε στον φίλο του, όπως είπε Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ανδρέα Τάκη. Να βοηθήσεις αυτοί οι άνθρωποι να αποκτήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα για τα οποία πάντα πάλεψες. Αν αυτό δεν γίνει, θα πρέπει να παραιτηθείς. Την ίδια ώρα, ο εισαγγελέας αφετών ζητεί μετά την ολοκλήρωση της προκατακτικής εξέτασης να ασκηθούν διώξεις σε βαθμό πλημελήματος σε βάρος του πρίτανη της νομικής Θοδός Πελεγρίνη για παράβαση καθήκοντος, ενώ για τα μέλη του Φόρου Μεταναστών δίωξη για ηθική αυτουργία σε διακεκριμένες φθορές και διατάραξη οικιακής ειρήνης. Και ο πρίτανης της Πανεπιστημίου της Αθήνας έδωσε την καλύτερη λύση που ήταν υπέρ του δημόσιου συμφέροντος, ήταν υπέρ μιας λύσης εκτός πλαισίου βίας, ανέμακτης και εφικτής. Αντί η πολιτεία να τον ευχαριστεί, τον διώκει και από πάνω. Είναι πραγματικά από αυτά που συμβαίνουν μόνο στη χώρα μας. Την παύση των διώξεων απαιτεί με ανακοίνωση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, τονίζοντας ότι η ευθύνη βαραίνει πρώτα απ' όλα την κυβέρνηση. Ο λαός επιμένει στη θέση του για κατάργηση του ασύλου, τονίζοντας ότι η δημοκρατία πρέπει να παρεμβαίνει σε όλους τους χώρους. Ενώ ο συνασπισμός μιλάει για δελήριο αυταρχισμού της κυβέρνησης και ζητεί λύση στα δίκαια αιτήματα των μεταναστών.